Μέρα, Λάμπη Καϊτεζίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε σένα, Νικική, σε όλο το ραδιόφωνο εκεί στη Σοφία, που τη βασίλισσα των πλήκτρων αυτή την περίοδο. Την οποία να σας πω, θα το πω τώρα, θα το εκμυστηρευτώ. Την καθοδηγεί και λίγο ο Λάμπης ο Καϊτεζίδης. Ανέβασε λίγο πρίμα, εκεί φοράει μάσκες, δύο μάσκες η αλήθεια είναι ότι φοράω. Αντιλαμβάνομαι ότι και για σας είναι πολύ δύσκολο, φίλες και φίλοι, να ακούτε με την απόλυτη καθαρότητα αυτά τα οποία λέμε στο μικρόφωνο, αλλά και εσείς θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι είναι δύσκολη η περίοδος και είναι υποχρεωτικό και στους κλειστούς χώρους, από σήμερα είναι υποχρεωτικό έτσι και σε κλειστούς και σε ανοιχτούς χώρους να φοράμε μάσκα. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε νομίζω, λίγο υπομονή ακόμη και πιστεύω ότι για λίγο ακόμη θα έχουμε αυτές τις δυσλειτουργίες. Η καθαρότητα των λόγων σου δεν φιλτράρεται από τις μάσκες που φοράς, να το ξέρεις. Είναι το τι βγαίνει από τη σκέψη σου και τι είναι αυτά που βγαίνουν με την υπόρροχη φωνή σου. Από εκεί και πέρα δεν φιλτράρεται τίποτα σε αυτό το ραδιόφωνο. Αυτός που πρέπει να πει κάτι το λέει. Mm-hmm. Φυσικά χωρίς να φύγει την προσωπικότητα. Η μεγάλη μας δύναμη είναι αυτή, Λάμπη Καϊτεζίδη, το ξέρεις. Χρόνια τώρα, εντάξει. Οπότε τα φίλτρα που φοράς φιλτράρουν την ανάσα σου, γιατί φυσικά ο καθένας από εμάς... Να τον ευχαριστήσω. Gentleman ο Λάμπης ο Καϊτεζίδης, με τα κοπλιμέντα του πρωί-πρωί. Να σου πω κάτι, ο καθένας από εμάς φυλάσσει τον εαυτό του και τους γύρω του. Αν αυτή. Έχεις φίλους και ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι θέλουν μεγαλύτερη προστασία, τότε προσέχεις περισσότερο. Και αν προσέχαμε όλοι και είχαμε την ατομική ευθύνη μέσα μας, δεν θα χρειαζόταν ούτε μέτρα να παίρνουν οι κυβερνήσεις, όποια κυβέρνηση και να ήταν, θα έπαιρνε πράγματα τα οποία απλά θα καθοδηγούσε τον κόσμο σε μερικά πράγματα. Από εκεί και πέρα όλα είναι ευθύνη του καθενός, όχι τώρα μόνο, πάντα ήτανε. Δεν είναι μόνο η ασθένεια αυτή, αυτό το κορονοϊός που μας βάζει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να πω ναι, να ήμασταν έτσι. Βασικά πράγματα που μας μάθανε οι γονείς μας από μικρά παιδάκια. Να πλένουμε τα χέρια μας που φάμε, να κάνουμε τώρα, να πληνόμαστε το πρωί, να κάνουμε τα δόντια μας. Όλα αυτά ήταν βασικά πράγματα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Μας τα θύμισε ο Ιωσήφ. Χαθήκαμε τις τελευταίες δεκαετίες, χαθήκαμε στους γρήγορους ρυθμούς μιας απίστευτης καθημερινότητας, η οποία ανατράπη βεβαίως εξαιτίας της πανδημίας. Ήρθε η ώρα να τα ξαναθυμηθούμε όλα. Και εμείς, αλλά όσοι είμαστε και λίγο αδερφέ, δεν βαριέσαι και είμαστε λίγο παραπάνω, και όχι μόνο εμείς, και όλοι οι Μεσόγειοι. Και άμα δεις, τα περισσότερα προβλήματα ήταν εκεί. Αλλά τι να κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται και δεν είναι τυχαία. Μπορεί να το σκεφτεί ο καθένας από εμάς, να βάζει στο μυαλό του τι θέλει, αλλά μερικά πράγματα έρχονται και επαναφέρουν την κατάσταση στα ίσια. Ελπίζω. Ναι, είναι μια οπτική, έτσι όπως το τοποθετεί τώρα, όπως το διατυπώνει ο Λάμπης ο Καϊτετζίδης. Είναι και αυτό μια οπτική. Έτσι. Αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Να αυτοδιορθωθούμε. Βέβαια, κοίταξε, δεν μιλώ τώρα ότι ήρθε αυτό για να μας διορθώσει γενικά. Απλά ότι σε ξαναβάζει, σε επανατοποθετεί σε μια κατάσταση και πρέπει να βγούμε από εκεί όρθιοι και καλύτεροι από ό,τι ήμασταν, έτσι. Mm-hmm. Και το τονίζω, μην ξεχάσουμε τα δικαιώματά μας. Απλά θα πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε και τις υποχρεώσεις μας. Σωστά. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πώς περνάει η καθημερινότητα του Λάμπη Καϊτετζίδη? Η καθημερινότητα είναι περίπου σαν όλων των Ελλήνων και γενικά της ανθρωπότητας, αλλά η καθημερινότητα ενός τυφλού, γιατί μου αρέσει η λέξη τυφλός, δεν παίζω με τις λέξεις, είναι να είσαι σε καραντίνα από την ώρα που τυφλώνεσαι. Έτσι είναι η ζωή. Και επειδή εμείς την καραντίνα, εγώ δηλαδή, γιατί ξανά, μιλώ... Το έχει εκμυστηριευτεί ξανά. Είναι προσωπικό και θα πρέπει να μιλάω πάντα με τα βιώματα δικά μου. Προσωπικά εγώ νομίζω ότι είμαι σε καραντίνα εδώ και 6 χρόνια, αλλά ήταν λίγο πιο χαλαρή. Γιατί και εκεί θα μπορούσα να πάω για ένα καφέ με κάποιον που θα έρθει να πάμε παρέα. Και λέω να έρθει να με πάρει, να πάμε παρέα. Έτσι, γιατί για να πας μόνος σου για καφέ, στην πόλη μας το ξανατονίζω, δεν γίνεται. Και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, όποιος δεν μπορεί μόνος του,
έχει μεγάλα προβλήματα και γενικά χάνει αρκετά πράγματα από τη ζωή του. Τώρα η καραντίνα αυτή έσφιξε λίγο παραπάνω τα πράγματα. Είναι οι επιπλέον περιορισμοί. Ναι, ναι, εγώ είμαι αισιόδοξο όμως για όλα. Εγώ πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και βλέπω και τη ζωή, γιατί ξέρω, με έμαθε αυτό το πράγμα που έπαθα να ζω με τον τρόπο που πρέπει να ζούμε όλοι μας, ότι αυτό που μας ανήκει είναι να ξυπνάμε κάθε μέρα και να έχουμε την ανάσα μας, που σημαίνει ζούμε, και να προσπαθούμε για το καλύτερο, για μας και για τους δίπλα μας. Αυτή είναι η ζωή. Ό,τι μπορούμε περισσότερο κάνουμε και άρα μπορούμε να ζούμε καλύτερα ή να γευόμαστε αυτά που κάνουμε, πάντα σου ξαναλέω με την σκέψη ότι δίπλα μας υπάρχουν και άνθρωποι άλλοι, οι οποίοι είναι χειρότερα από εμάς. Mm-hmm. Οι δυνατότητες σου, οι δικές σου είναι κάποιες άλλες, οι δικές μου είναι κάποιες άλλες. Ο καθένας πορεύεται με τη δυνατότητα που έχει. Απλά πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Και το γεγονός ότι δεν προσέχαμε το προηγούμενο διάστημα, είχαμε και εμείς εδώ συνωστισμούς και συναθρήσεις, τα περίφημα φαινόμενα των ημερών, τα κορονοπάρτι, κόστησαν στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη κόστησαν αυτές οι συμπεριφορές. Δεν ξέρω αν είναι από κορονοπάρτι ή από κορονοπαρές μεγάλες, γιατί το κορονοπάρτι παίζει και η μουσική δυνατά, γιατί έτσι γίνεται. Όταν μιλάμε για πάρτι τέτοιου είδους, αλλά μπορεί να είναι κορονοπαρέες μεγάλες. Η αλήθεια είναι ότι ναι, ότι κάπως έτσι στην Ξάνθη εμφανίστηκαν αυτά τα φαινόμενα. Κοίταξε, και εκεί είπα προηγουμένως ότι άμα προσέχεις. Λάμπη, είχαν προειδοποιήσει οι γιατροί. Εγώ θυμάμαι στην εκπομπή μας, εκείνες τις ημέρες είχαμε φιλοξενήσει τον γιατρό του νοσοκομείου μας, τον κύριο Γεωργίου, μέλος της Επιτροπής Λοιμόξεων του νοσοκομείου, ο οποίος με έμφαση εστίασε σε αυτή τη συμπεριφορά. Και είχε προειδοποιήσει αυτό, τις επόμενες ημέρες είπε θα το πληρώσουμε. Το θέμα είναι... Και είμαστε εδώ. Το έτσι. Δίδαγμα είναι ένα, ότι αν κάποιος καταλαβαίνει ότι όταν την πατήσεις από αυτό το πράγμα και το καταλάβεις και βάλεις τη σκέψη προς τα πίσω, γιατί πρέπει να λειτουργούμε πάντα έτσι, να κοιτάμε πού ήμασταν ή από πού ερχόμαστε, τι ακριβώς κάναμε πριν λίγο ή πριν ένα χρόνο ή πριν ένα μήνα, πριν καμιά μέρα. Και σκεφτείς τι έχεις κάνει, βλέπεις αμέσως ότι συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο που είναι λίγο όχι αδερφέ, εντάξει, εγώ αυτό δεν σε νοιάζει, γιατί εσύ είσαι νέος, δεν ξέρω τι είσαι, δυνατός, νιώθεις, δεν ξέρω τι. Καλό είναι αυτό, να νιώθεις δυνατός, αλλά θα πρέπει να προσέχεις, γιατί είδες πώς γίνεται. Παίρνω εγώ κάτι, σήμερα είναι αυτό με τον κορονοϊό, αλλά αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το παίρνω και το κουβαλάω παντού. Και άμα βρεθώ σε ένα χώρο και εγώ συμπεριφέρομαι χωρίς να προφυλάσω τους άλλους από μένα, γιατί αυτό είναι το βασικό. Δεν προφυλάσεις τον εαυτό σου. Πρώτα πρέπει να σκεφτείς τους δίπλα. Αν εσύ θες να κάνεις κάτι, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά όταν θα μπαίνεις σε ένα χώρο και για συστηματικά τη μάσκα τη φοράς κάτω από το πηγούνι και τη φοράς μόνο και μόνο για να μην σε βάλει ένα πρόστιμο ως αστυνομικός, αυτή δεν είναι συμπεριφορά. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι μας ακούς, θα άκουσες ίσως κάποιες αναφορές μου, όσο πιο ευγενικά μπόρεσα βέβαια, έκανα αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά δεν το έκανα καθόλου τυχαία το προηγούμενο διάστημα. Είμαι υποχρεωμένη να κυκλοφορώ εξαιτίας της δουλειάς. Έτσι, το αντιλαμβάνομαστε νομίζω όλοι αυτό όσοι εργάζονται. Το να βλέπεις σε ώρες αιχμής, σε σημεία κεντρικά της πόλης. Στην καρδιά της πόλης στεγάζεται το δημοτικό ραδιόφωνο, στο κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης. Να βλέπεις συμπολίτες, ενήλικες, δεν μιλάω για νεαρούς, να μην φορούν καθόλου μάσκα, και αυτό συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είχε λιγότερη κίνηση η πόλη, δεν ξέρω γιατί το πρωί. Ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Λες και ξεπεράσαμε τα πάντα. Έφυγε ο κορονοϊός, δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας. Χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι. Θα το πω για μία ακόμη φορά. Μπήκαμε πλέον από σήμερα η Ξάνθη, ο Δήμος της Ξάνθης έχει ενταχθεί στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. Αναγνωρίζουμε τον ιδιαίτερο φόρτο και τους λίγους, τα λίγα όργανα, τους λίγους αστυνομικούς που διαθέτει για να τα φέρει εις πέρας η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης στο σύνολο των υπηρεσιών της. Αλλά πρέπει να υπάρχει παρουσία. Τα μέτρα ισχύουν και είναι υποχρεωτικά.
Για ποιο λόγο να υπάρχουν περισσότερες θυσίες? Δεν μ' αρέσει να δείχνω συμπολίτες και κανέναν άνθρωπο με το δάχτυλο. Αυτή η επικριτική συμπεριφορά νομίζω ότι είναι ό,τι το χειρότερο. Αλλά ζούμε σε μια περίοδο επικίνδυνη. Και εκεί νομίζω το επισημαίνω για μία ακόμη φορά. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Θα γυρίσει πίσω ξανά την πόλη της Ξάνθης και ήδη η Ξάνθη πληρώνει δυσβάσταχτα το κόστος και τις επιπτώσεις του κορονοϊού από το ξεκίνημα της πανδημίας. Ναι, γιατί ήμασταν οι πρώτοι μας δεν το δάχτυλο. Ακριβώς. Όταν οι άλλοι, όταν εμείς κλείνουμε οι άλλοι ανοίγουν και όταν οι άλλοι ανοίγουν εμείς, όταν οι άλλοι ανοίγουν εμείς κλείνουμε και όταν εμείς ανοίγουμε οι άλλοι κλείνουν. Άρα είναι δώρον άδωρον. Ούτε να φύγει κάποιος μπορεί εδώ, ούτε να φύγει. Και σε δύο περιπτώσεις. Άρα τη ζημιά την παθαίνεις πάντα. Το θέμα είναι ένα και εκεί, ότι αυτό που λες με την αστυνομία, εγώ θεωρώ ότι δεν φταίει η αστυνομική. Δεν λέω ότι φταίνε, αναγνωρίζω και το φόρτο της εργασίας τους. Αλλά δεν ανέθεσαν, ξέρεις, οι πολίτες στην συγκεκριμένη αρχή το έργο των ελέγχων. Ανατέθηκε από την πολιτεία. Εννοώ ότι δεν ελέγχουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, εγώ δεν τρέπομαι να πω την Κική αν τη δω. Να σου πω κάτι, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αυτές τις μέρες μπήκαν κάποιοι εδώ, κάποιοι ηλεκτρολόγοι στο σπίτι για τέτοια. Εγώ δεν βλέπω. Όταν μακάρι δεν να φτάναμε σε αυτό το επίπεδο υπευθυνότητας. Κοίτα τι συμβαίνει. Εγώ δεν βλέπω. Και επειδή δεν είναι εδώ πέρα, εγώ δεν ξέρω αυτός που μπαίνει να φοράει μάσκα. Καλώς ήρθες. Εγώ τον ακούω, δεν καταλαβαίνω τη μάσκα. Άμα είναι και μονή, δεν καταλαβαίνει. Εμένα με καταλαβαίνει πάντως σου λέει. Ναι, εγώ σε καταλαβαίνω γιατί με το που έβαλες διπλή, λέω πάει με διπλή μάσκα μιλάει. Το θέμα είναι ένα, ότι φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που δεν βλέπει έχει μεγάλη ευαισθησία στον ήχο. Ναι. Όπως έχει και στην. Στις υπόλοιπες αισθήσεις, έτσι, στην όσπιση. Ναι, και δεν ξέρω τι έχει. Όταν έμπαινε, το λέω μάσκα φοράς. Μου λέει ναι, ωραία, τη φοράει. Γιατί εγώ τη φοράω. Με το που χτυπάει το κουδούνι και περιμένω κάτι να έρθει, τη μάσκα την έχω εκεί και τη φοράω. Γιατί προστατεύω εμένα, αλλά δεν ξέρω αν αυτός που βγήκε χθες μου φέρε κάτι και εγώ θα το δώσω σε αυτόν που μπαίνει τώρα. Δηλαδή, βασικό είναι αυτό. Και εξάλλου έχω και κάποια παιδιά που μπορεί να έρθουν, αν και δεν θα έρθουν. Γιατί και αυτοί μάθανε να τηρούν το βασικό και δεν χρειάζεται την αστυνόμευση τους. Δεν χρειάζεται αστυνόμευση του ΙΤΑΣ των παιδιών μου. Είναι Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβριο έχω να τα δω. Ούτε Πάσχα θα έρθουν, γιατί δεν επιτρέπεται. Αλλά θέλω να πω ότι τελικά είναι ευθύνη δικιά μας και ξέρεις τι καταλαβαίνω. Αυτοί που δεν φοράνε μάσκα είναι αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους ότι πλέον εντάξει. Δεν θα τους ελέγξει κανείς. Είναι πολλοί που έχουν. Ο λόγος της επισήμανσης. Επαναλαμβάνω, καλοπροαίρετα κάνω την επισήμανση. Δεν είναι θέμα κακό αυτό που λέω. Αλίμονο, εάν ένας-δύο, δεν μιλώ για παραπάνω. Ένας-δύο, οι οποίοι διακατέχονται από αυτή την αντίληψη τώρα, από αυτή την οτροπία, από αυτή την αίσθηση της πραγματικότητάς τους που κατέθεσε ο Λάμπης ο Καϊτετζίδης, κάνουν κακό και στους υπόλοιπους. Και δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να κυκλοφορείς κυρίως πεζός στην πόλη της Ξάνθης, τα πεζοδρόμια, η πλειοψηφία των πεζοδρομίων είναι εξαιρετικά στενά. Και φαρδιά να είναι, δεν λέει τίποτα αυτό. Εντάξει, λέω απλώς. Δηλαδή θα γίνει πιο φαρδιά η σκέψη σου ή πιο στενή. Να είμαστε λίγο δηλαδή, να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε ξεφύγει από τον κλειό της πανδημίας. Κοιτάξτε πώς επιστρέφουμε ξανά στα δύσκολα. Από σήμερα στα δύσκολα επέστρεψε ο Δήμος της Ξάνθης. Θέλω να το κάνω λίγο πιο πολιτικό για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Συνήθως οι άνθρωποι ακούμε κάποιους. Στις παρέες μας κάποιος είναι λίγο πιο ισχυρός ο λόγος και τον ακούμε όλοι. Έτσι, είναι πιο δυνατός, έχει καλύτερη, πιο ορθή σκέψη, τον ακούμε. Έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες. Φυσικά υπάρχουν οι παρέες και στις παρέες πάντα κάποιος είναι κάπως πιο δημιουργικός και τέτοιο. Κοιτάξτε τι συμβαίνει, να σας πω ένα πολιτικό σχόλιο τώρα, το οποίο δεν έχει να κάνει με κόμματα, αλλά δείτε δύο ανθρώπους, είναι δύο πολιτικοί, οι οποίοι είναι πρωθυπουργοί, ήταν πρώην και μετά, αυτός που είναι τώρα. Ο ένας λέει, το πιο καλό εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο, που σου λέει κάνε όποιο εμβόλιο νομίζεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Γιατί με αυτό θα αλλάξουν τα πράγματα. Και ενώ δεν τον, μπορεί να μην είσαι πολιτικά μαζί του, και μιλώ για τον Πρωθυπουργό, λέω, κοίτα να δεις σωστή κουβέντα. Mm-hmm. Και την άλλη μέρα ακούς κάποιον που λέει να ξεστοκάρει τα εμβόλια. Εγώ σου λέω το εξής, ποιος προσφέρει υπηρεσίες? Θα το κρίνουν οι πολίτες αυτό. Είναι λάθος αυτό. Το κρίνουν οι πολίτες αυτό και θα το αξιολογήσουν δημόσιες. Και δεν μιλώ για αυτούς. Η αντιπαράθεση μένεται για αυτές τις δηλώσεις του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
θα αξιολογηθεί από τους, από τους πολίτες αυτό. Αυτό λέω. Εγώ το πήγα εκεί για να δείτε ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι τους είναι πρωθυπουργοί. Ένας είναι ενεργεία και ο άλλος ήταν πρώην. Λέω το εξής, για φαντάσου σε εμάς, στις παρέες, στα τηλέφωνα που κάνω εγώ και εσύ εκτός γραμμής τώρα και μιλάμε, αν σου πω εγώ κάτι που μπορεί να ακούς τη γνώμη μου, να σε παρασύρω. Πρέπει να είσαι πάντα σε μια τέτοια θέση θετικά και να δίνεις τη δυνατότητα στον άλλο να σκέφτεται. Αν δεν το κάνουμε μεταξύ μας, κάνουμε τα λάθη αυτά που γίνονται τώρα και γι' αυτό κοκκινήσαμε. Γιατί κάποιοι νομίζαν ότι επειδή έχουν κάτι παραπάνω, δεν τους πιάνει ούτε κορονοϊός, αλλά δεν τους πιάνει ούτε και αστυνομία. Και γίνονται τα λάθη έτσι και προχωράει η ιστορία και γίνει αυτό που έγινε τώρα. Παίρνουμε σαν ένα φαύλο κύκλο διαρκώς. Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Και ξέρεις, θα χάσουν πάλι η οικονομία της πόλης. Εννοείται. Εννοείται. Και εντάξει τώρα. Γιατί αρχίζουμε και φοβάται και ο κόσμος. Ακόμα και αυτοί που μπορούν να έρθουν από άλλο ένα, από διπλανούς δήμους και τέτοια, λένε δεν πάω εκεί. Γιατί όταν λέμε Ξάνθη, δεν λέμε πού είναι. Είναι Ξάνθη γενικά ο νομός. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται αυτό. Δεν το αναλύουμε να πούμε εκεί και εκεί. Και υπάρχουν προβλήματα. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι μία. Πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε. Είναι άγιες ημέρες. Αν ένα χρόνο μετά επαναλαμβάνουμε το ότι πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε, είμαστε σε λάθος δρόμο. Βεβαίως. Θα πρέπει να μην σταματήσουμε να προσέχουμε. Είμαστε σε λάθος δρόμο. Και ακόμα και όταν φύγει ο κορονοϊός, όχι για τον κορονοϊό, αλλά γενικά πρέπει να προσέχουμε. Πώς οδηγάμε, πώς συμπεριφερόμαστε όταν είμαστε με παρέες και πίνουμε και μπορεί να δημιουργήσουμε προβλήματα σε κάποιον άλλον όταν οδηγάμε. Πώς φερόμαστε στους διπλανούς μας, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, στα ζώα. Αυτά όλα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε. Ελπίζω αυτό το πράγμα να έχει ξανακάνει τις σκέψεις των ανθρώπων, να τις κάνει σε αντίστροφη κίνηση, ώστε να ξαναδούνε όλο το προς τα πίσω και να το ξαναπαναφέρουν το μυαλό τους με άλλη προοπτική. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Εγώ λυπάμαι πολύ για την πόλη, η οποία από την αρχή της πανδημίας έλεγα ότι κοιμήθηκαν οι αρχές, και αυτό είναι αιχμή για όλους, δεν μιλώ για δημάρχους μόνο και τέτοια. Για τίποτα δεν κάναμε, όλα τα κάναμε λάθος, περιμέναμε να περάσει το τραμ ενώ δεν είχαμε τραμ, περιμέναμε να κατέβει το αεροπλάνο, δεν είχαμε αεροδρόμιο, δηλαδή λάθος πράγματα και γυρίζουμε, ξαναγυρίζουμε και καθημερινά ακούω πάλι να αμαλώνουμε μεταξύ τους, τίποτα δεν γίνεται οργανωμένα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το αποτέλεσμα σαν... Λάμπη, ως προς τη διαχείριση της πανδημίας, νομίζω το γνωρίζεις και εσύ όπως το γνωρίζουμε πια και οι περισσότεροι, η οργάνωση και ο τρόπος αντιμετώπισης γίνεται από το κέντρο, έτσι, σε κεντρικό επίπεδο σχεδιάζεται η αντιμετώπιση και η διαχείριση της πανδημίας. Υλοποιούν και συντονίζουν οι τοπικές αρχές, είτε είναι περιφερειακές είτε είναι τοπικές. Έτσι. Το επισημαίνω απλώς. Ναι, έτσι είναι, αλλά ξέρεις κάτι... Τις αρχές, εμείς πρέπει να τις πούμε και να τις προωθήσουμε πράγματα. Οι πιο μικρές ομάδες οργανωμένες, δηλαδή μιλάω για τους επαγγελματίες, για τους εμπόρους, μιλάω για τα καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια. Εμείς πρέπει να κατευθύνουμε την κατάσταση. Εμείς πρέπει οργανωμένα να προτείνουμε και να βοηθήσουμε. Δεν κάναμε τίποτα. Αλήθεια, λέω το μην ξανακεί. Αυτή είναι η εκτίμηση του Λάμπη του Καϊτατζίδη, αυτήν καταθέτει. Ο καθένας μας, ξέρεις, βιώνει αυτές τις δύσκολες μέρες από τον τρόπο με τον οποίο βλέπει να υπάρχουν ανατροπές στην καθημερινότητά του και έτσι αξιολογεί την κατάσταση. Μιλώντας με τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, είναι ένας τέτοιος άνθρωπος βέβαια ο Λάμπης ο Καϊτατζίδης, χρόνια επιχειρηματίας, εισπράτης διαφορετικά το βίωμα. Μιλώντας με ανθρώπους της απλής καθημερινότητας των οικοκυριών, εισπράττεις διαφορετικά το βάρος αυτής της περίοδου. Εκείνο το οποίο όμως στο τέλος έχει σημασία είναι ο απολογισμός, γιατί οι αριθμοί δεν είναι, ξέρετε, μια ψυχρή αναφορά, που πίσω τους κρύβουν ανθρώπινες ψυχές. Έτσι είναι και εκεί. Θα πάρεις αύριο συνέντευξη από τον πρόεδρο των εμπορικού συλλόγου, θα σου πει ότι δεν πήγαμε καλά, μια άνοιξη δεν κάναμε τίποτα, θα έρθει το καλοκαίρι και εμείς δεν έχουμε πουλήσει χειμωνιάτικα, θα σου πει ο άλλος εμείς... Αυτή είναι η πραγματικότητα των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε,
Μαζεύουμε, κάνουμε, ράνουμε, μας ξανακλίνουν σε 5 μέρες. Άλλος θα σου πει γυμναστήριο δεν άνοιξα ποτέ. Ναι, αλλά όλα αυτά δεν ανοίγουν γιατί κάποιοι κάπου στην πόλη μέσα, μέσα στο νομό, μέσα στην Ελλάδα κάνουν ό,τι έρθει στο κεφάλι τους. Δεν μπορώ να σχολιάσω την πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει, γιατί άμα αρχίσω θα μου πούνε ένα σωρό πράγματα. Μπορεί να γίνονται πάρτι μέσα σε πλατείες με 3.000 και 5.000 κόσμο ζαμαφού και κανείς να μην βγαίνει, μάλλον να μην βγαίνει σύσσωμη πολιτική, η πολιτική σύσσωμη να πούνε τι είναι αυτά που γίνονται και να αφήνει ο καθένας να δει τι θα κλέψει από αυτό που θα συμβεί, θα πάρει σύνη, θα κάνει πλην. Εγώ πάντως βλέπω ότι πέρασε ένας χρόνος και τα πράγματα ακόμα και στις αυτές μετρήσεις που κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Και για την πόλη μας δεν άλλαξε τίποτα. Σίγουρα κάποιοι δουλέψαν αυτή την περίοδο, αλλά έτυχε να δουλεύουν. Και μιλώ για μεγάλες επιχειρήσεις, σούπερ μάρκετ, τέτοια. Ελπίζω... Οι υπόλοιποι πληρώνουν ακόμη το μάρμαρο. Ελπίζω να μην το πληρώνουν για πολλά, για το επόμενο χρονικό διάστημα μετά το καλοκαίρι, γιατί νομίζω ότι... Εκεί θα φανεί το μεγάλο πρόβλημα. Ακριβώς εκεί έτσι. Εκεί θα φανεί, μετά το καλοκαίρι θα φανεί το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, νομίζω ότι... Στην τοπική μας οικονομία. Θα τολμήσω να πω ότι δεν μπορεί να πάει και χειρότερα πλέον. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Νομίζω ότι τα πράγματα στενέψανε γενικά και δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Η ισού είναι μία. Βγαίνεις αύριο και λες, κύριε, βγείτε έξω, φερθείτε, προστατεύστε τον εαυτό σας και τους δικούς σας. Από εκεί και πέρα εσείς είστε υπεύθυνοι για τη ζωή σας. Τα νοσοκομεία χωράνε χίλιους και δεν μπορούν να πάνε παραπάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βγείτε έξω και κινηθείτε. Να δεις ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Έτσι πως γίνανε τα πράγματα, έχουμε χάσει τα πάντα. Δεν δουλεύει τίποτα, ούτε αυτά τα στέλνω μήνυμα. Ο καθένας στέλνει το μήνυμα που νομίζει ότι θα τον καλύψει για να μην τον γράψουν και κινείται ανάλογα μέσα στην αγορά. Και στην πόλη μας και παντού. Χάλασε αυτό το πράγμα. Δεν είναι η συνταγή, χάλασε αυτή. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι μία. Είναι αυτή που σου λέω ότι πρέπει να αρχίσουν τα πράγματα να δουλεύουν με την ευθύνη του καθενός. Δεν γίνεται να δουλέψει αλλιώς το πράγμα. Το ευχάριστο είναι ότι βλέπω και εκεί γύρω μου μιλώντας με τα τηλέφωνα, γιατί εχθές μου είπες, καλά τι κάνεις, μιλάς συνέχεια από το τηλέφωνο, δεν μπορώ να σε πάρω. Μιλώντας με ανθρώπους βλέπω ότι έχουν ένας πίσω από τον άλλον κλείνει ραντεβού για να κάνει το εμβόλιο και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, γιατί... Και ο Λάμπης είναι στη σειρά, περιμένει υπομονετικά. Ναι, το έκανα και εγώ, 24 θα πάω. Μαΐου έκανα και εγώ την κίνηση, 24 Μαΐου θα μπορούσα να την κάνω και πιο μπροστά. Κάνα μήνα πιο μπροστά, δεν το έκανα για λόγους άλλους εδώ πέρα που είχα τρεχάματα, το παράτησα λίγο και αυτή είναι η βλακία δικιά μου. Έπρεπε ήδη να έχω εμβολιαστεί. Το ευχάριστο είναι αυτό, ότι βλέπω και χθες μιλούσα με κάποιους που είναι 35 και μου λένε ότι αύριο πάω να κάνω εμβόλιο. Και λέω, πότε κιόλας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι με το που άνοιξε η πλατφόρμα για τους 30-39 ετών έγινε κυριολεκτικά ο χαμός. Ναι, από το πλήθος αυτό, των είναι, δηλώσεων για να κάνουν το εμβόλιο. Η ίδια αισιόδοξη τάση υπάρχει και για την ηλικία των 40-44. Εάν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, γιατί είναι προαιρετικό το εμβόλιο, αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, έτσι, το εμβόλιο είναι προαιρετικό. Εάν πάμε όμως με αυτούς τους ρυθμούς και με αυτή τη διάθεση των πολιτών όλων των ηλικιών να θωρακιστούν με το εμβόλιο, εκτιμώ, Λάμπη, ότι σε λίγους μήνες θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Γιατί ναι, τώρα, ναι, μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση. Δεν έχει επέλθει ακόμη εκείνο το ποσοστό ανοσίας που θα μπορούσε να προστατεύσει μια κοινότητα, μια κοινωνία. Αν όμως ενταχθούν και αυτές οι ηλικιακές ομάδες και φαίνεται ότι είναι υψηλός ο αριθμός των συμπολιτών μας που επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο, επαναλαμβάνω, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό, τότε μάλλον σε λίγους μήνες θα είμαστε θωρακισμένοι. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά έτσι πως είναι η κατάσταση θα πρέπει να τη διαβάζεις. Γιατί σήμερα, το έχω πει πολλές φορές εγώ και στη δικιά σου εκπομπή, ότι θα πρέπει να εκτός από το να... Πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ και να, όταν ακούμε πράγματα από τη δικιά σου εκπομπή, από το Δελτίο Ειδήσεων γενικά και ακούς τι γίνεται και κάνεις, θα πρέπει να τα συγκρίνεις όλα αυτά και να αποφασίζεις
να προσπαθεί να κάνει το σωστό. Το σωστότερο αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται. Δεν βλέπετε ποιοι είναι μέσα σε διασωληνωμένοι. Είναι ας πούμε αυτοί. Γιατί τόσο ποσοστό δεν έκανε τα εμβόλια, τόσο το έκανε. Δηλαδή δεν φαίνεται το πράγμα ότι πρέπει. Αυτό είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Αυτά τα τώρα τα νομίζω τα ξεπεράσαμε. Τα όχι τσιπάκια και όχι σαχλαμάρες αυτές όλες που ακουγόταν. Γιατί κατά καιρούς έχουν ακουστεί ένα σωρό ανοησίες. Και μάλιστα συζητώντας με κάποιους φίλους, λέω να δω πότε θα βγει το εμβόλιο για την ανοησία. Το θέμα αυτό είναι... δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Μα όχι, και να βγει, λέγαμε μεταξύ μας ότι ποιος από εμάς θα πει ότι είμαι ανόητος και θέλω να κάνω το εμβόλιο. Δηλαδή, εντάξει. Πρέπει να... Δεν θα έχει πέρασει αυτό το εμβόλιο. Ναι, πρέπει να προβλεματιστούμε και να κάνουμε το σωστότερο, παιδιά. Θα δείτε ότι θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Και ευτυχώς βλέπω ότι εκεί πηγαίνει. Επιτέλους δηλαδή, ήρθε η άνοιξη και άρχισε το πράγμα να γυρίζει. Πιστεύω ότι όπως και εσύ, ότι κάτι θα αλλάξει και νομίζω ότι πλησιάζοντας προς το Σεπτέμβριο εκεί θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα και θα βγούμε έξω να περπατήσουμε, να χαιρετήσουμε ένα τον άλλο, να τι κάνεις και όλα αυτά. Μακάρι, αυτό περιμένουμε και να μην έχουμε αυτού του τύπου τα πισωγυρίσματα. Έτσι, όπως αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ξάνθη, είναι ένα πισωγύρισμα το οποίο θα το πληρώσουμε ακριβά όλοι. Ναι ρε Κική, είναι πολύ περίεργο το να ακούς την καμπάνα και να μην μπορείς να πας στην εκκλησία. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην πηγαίνουμε κάθε μέρα εμείς στην εκκλησία, εγώ ας πούμε, αλλά όταν ακούω την καμπάνα και αυτή την περίοδο με πιάνει μία κατάνοιξη, θέλω να πάω να κάνω κάτι και δεν μπορώ να το κάνω. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί θα πρέπει δηλαδή να είμαστε, να φτάσουμε σε τέτοια σημεία, πράγματα που όταν τα θέλει η ψυχή σου να μην μπορείς να τα κάνεις. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι κύριε τέλος, αλλάζω στάση και το κάνω. Και όχι από Δευτέρα. Από σήμερα. Έτσι. Τώρα, επειδή μιλάμε πολύ ώρα, δεν ξέρω τι ώρα έχουμε, θέλω να πω ότι θα πρέπει να προσέχουμε να την μεγάλη αυτή εβδομάδα, φτάνοντας προς το τέλος της, θα πρέπει να πάρουμε ό,τι μας έχει διδάξει η θρησκεία μας, οι παραδόσεις μας, να τα πάρουμε μαζί μας, να νιώσουμε λίγο καλύτερα και να βγούμε και από αυτό τη βδομάδα πολύ καλύτεροι άνθρωποι με την Ανάσταση του Χριστού. Και με αυτή την ευχή θα κλείσουμε, Λάμπη Καϊτεζίδη. Ναι, να είναι ο κόσμος γερός και να προσέχει και ας πάρει ο καθένας το μυαλό του, ας σκεφτεί λίγο περισσότερο και ας το περάσει και στο φιλτράρι μέσα από αυτή τη βδομάδα και πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα είμαστε καλύτερα όλοι μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και... να έρθει η Ανάσταση με το καλό. Τον ευχαριστήσουμε θερμότατα και για τις ευχές του και για τον προβληματισμό τον οποίο κατέθεσε σήμερα στην εκπομπή το Λάμπη τον Καϊτετζίδη και για τις συμβουλές του. Να το ξαναπώ. Εντάξει, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε όλοι στα νέα δεδομένα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν κάτι αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της επιβίωσης και της επικυριαρχίας, θα μου επιτρέψετε να πω, του ανθρώπου στον πλανήτη, είναι ακριβώς αυτή του η τάση να προσαρμόζεται κάθε φορά σε συνθήκες, σε διάφορες συνθήκες που συναντά μπροστά του. Και εδώ το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Να είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας πρώτα και μετά του πλανήτη. Γιατί αν είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας, δεν χρειάζεται να κυριαρχήσουμε στον πλανήτη. Λάμπη, νομίζω ότι φτάνουν πια τα μηνύματα εκείνα τα οποία δείχνουν το δρόμο προς όλους μας. Το θέμα είναι πώς τα εισπράττει ο κάθε ένας. Αυτό. Δες συναυλίες. Ισραήλ, Βαρκελόνη. Άνοιξαν, έτσι. Ναι. Πλέον επιστρέφουν σε μια, θα μου πείτε, διαφορετική. Δεν έχει σημασία. Τι καλά να έρθει η ώρα αυτή να πάμε εδώ στο γήπεδο να ακούσουμε κάποιον καλλιτέχνη. Μα πραγματικά αυτά μου λείπουν. Μπορεί να γίνει. Που δεν βλέπω, έτσι. Εκείνο το οποίο κρατάμε σαν συμπέρασμα από αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ναι, μπορεί να γίνει. Ναι. Απλώς χρειάζεται να συνεργαστούμε με τις υποδείξεις εκείνων που ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Δεν μπορούμε εμείς οι απλοί πολίτες που δεν έχουμε τις γνώσεις των γιατρών να γίνουμε από μόνοι μας γιατροί. Γιατί υπάρχουν και αυτού του τύπου, ξέρετε, οι συμπεριφορές. Ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκοντάφτης. Ο καθένας είναι και γιατρός από μόνος του. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είμαστε γιατροί.
Όχι για ούτε άλλους. Λοιπόν, εγώ να τον ευχαριστήσω το Λάμπη, τον Τετζίδη. Τα φιλιά μου σε όλους σας και στα παιδιά του ραδιοφώνου εκεί. Να το ξέρεις, από σένα είναι και όλους εκεί στους εργαζόμενους. Ευχαριστούμε θερμά. Εμείς ανοίγουμε το πλαίσιο. Τις ευχές σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Δημοτικού Ραδιοφώνου, τις ευχές σε όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτησες. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Λάμπη Καϊτεζίδη, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, και ακούμε καλημέρα. Και τις συστάσεις σου, νομίζω το κατάλαβες. Ναι. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Καλημέρα σας. Να τον ευχαριστήσουμε τον Λάμπη τον Καϊτεζίδη. Είναι και ο Λάμπης ένας άνθρωπος εδώ του ραδιοφώνου, παραγωγός μας. Και μας έφερε και πάρα πολλούς φίλους. Θα πρέπει να το τονίσω αυτό. Ο Λάμπης ήταν πριν από εμάς, πριν από την ενημερωτική εκπομπή εδώ στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, όταν οι καιροί το επέτρεπαν. Έφερε και πολλούς φίλους. Οφείλω να το τονίσω αυτό και στην ενημερωτική εκπομπή. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, εμείς θα πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Να δούμε λίγο τι άλλο.